στη τσέπη σου γλιστράω σαν λιφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακκά που έχεις στο λαιμό. Έλα! Έτσι πράγμα. Μες στο μάτι το βυθό. Στο δαχτύ μη μ' αφήνεις. Θα χαθώ, σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λαχτύ που έχεις στο λαιμό. Έλα Τρίκο. Σ' ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Βασίλη Παπακοσταντίνου, καλησπέρα. Την προηγούμενη φορά που είχαμε βρεθεί, η ήχη σου ήταν ηλεκτρική. Αυτή τη φορά έχεις επιλέξει ένα άλλο στυλ εμφανίσεων. Το ερώτημα είναι γιατί. Κοίταξε να δεις, τα έχω ανάγκη όλα και τα δύο. Και το σκληρό με ήχους, ας πούμε, ξέρω, σκηνοθετημένους και όλα αυτά για να τονίζουν μια ατμόσφαιρα. Μα και το πηγαίο για να αναδειχθεί περισσότερο, να αναδειχθούν περισσότερο, έτσι να αναδειχνύονται περισσότερο οι δημιουργοί. Δηλαδή ο στίχος είναι πολύ πιο άμεσος, δεν στολίζεται. Mm-hmm. Και σαν τραγουδιστής είναι πολύ πιο δύσκολο το εδώ που κάνουμε. Είμαι πολύ εκτεθειμένος και αυτό για μένα είναι πρόκληση. Πρέπει δηλαδή αποκλειστικά μόνο και με τη φωνή σου να κάνεις τις ατμόσφαιρες εκείνες που θα έκανες με 10 άτομα ορχήστρας. Υπάρχει και μια σημειολογία σε αυτή την επιλογή, σε αυτές τις εμφανίσεις, φωνή, πιάνο? Το λέω μουσικές ανάσες. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι και αυτό μόνο ανάσες δεν είναι. Είναι και ανάσες, αλλά είναι και κραυγές. Έχω ακούσει από όσους έχουν παρακολουθήσει ότι κουράζεσαι περισσότερο. Σε αυτό εδώ, ναι, πάρα πολύ. Mm-hmm. Mm. Αλλά ταυτόχρονα έχω ακούσει ότι εδώ έχουμε μια άλλη μαγιά του Παπακοσταντίνου, τη φωνή του. Αυτό είναι το όπλο του. Ναι, είπα προηγουμένως ότι είναι θέμα πρόκλησης που λέω, είναι, για να τα ανταπεξέλθεις. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Άλλωστε έτσι ξεκίνησα κιόλας σε μπουάτ στην Πλάκα, σε Σπερίδες, με μια κιθάρα μόνο. Είναι αυτό που λέμε η ζωή κάνει κύκλους. Η ζωή σαφώς κάνει κύκλους, αλλά είναι οι παρενθέσεις και οι αγγίλες. Οι κύκλοι μέσα στο μεγάλο κύκλο. Mm-hmm. Έχεις επιλέξει και μικρούς χώρους για εμφάνιση. Τι είναι, αποτοξίνωση είναι αυτό? Κοίταξε, η επαφή εδώ είναι πολύ πιο άμεση. Βλέπεις ότι στο ένα μέτρο μπροστά σου έχεις τα πρώτα μάτια που σε κοιτάζουν. Δεν είναι εκ προημίου πανηγυρική αυτή η παράσταση. Πανηγυρική τι εννοώ? Ότι ήρθε ο δικός μας, θα τα σπάσουμε όλα, με την καλή έννοια εννοώ, θα γίνει χαμός, θα ξεδώσουμε, θα αυτώσουμε. Εδώ είναι, πρώτα ακούω, μετά αισθάνομαι, μετά σχηματίζω άποψη. Mm-hmm. Είναι και ένα κοντράστ δικό σου όμως. Θέλω να πω, μετά τις μεγάλες συναυλίες με τους Σκόρπιονς, ναι, που γινόταν το «Έλα να δεις», και ίσως ήταν και μοναδική εμπειρία για την Ελλάδα, το νιώθεις και σαν εσωτερική ανάγκη? Πάντα το έκανα αυτό.
πολλές φορές και για άλλους κάποιους πρακτικούς λόγους. Πιστεύω ότι η σημερινή λέλαπα της, η τηλεόραση δηλαδή, με το να προβάλλει ότι μόνο σε εκείνη είναι ένα αρεστό, ότι το έχει βαφτίσει new lifestyle, ότι του δίνει στυλ ή οτιδήποτε, και να μονοπολείται μόνο αυτό, είναι πάρα πολύ άδικο, κυρίως για την επαρχία που δεν έχουν την αντιπαράθεση να βρουν και τους άλλους καλλιτέχνες. Γι' αυτό λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια, κάθε χειμώνα, δευτερότριτα συνήθως, πηγαίνω σε μαγαζιά της επαρχίας, μουσικές σκηνές που έχουν γίνει, ευτυχώς, και το είχα προβλέψει γι' αυτό, έχουν γίνει πάρα πολλές. Και με μια συνείδηση, γιατί δεν είναι οικονομικό το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτούς τους χώρους, να στηριχτούν αυτοί οι χώροι. Είναι η αντιπαράθεση απέναντι στην τηλεόραση. Είσαι στο Ηράκλειο. Ξέρω ότι έχεις πει ότι μία από τις αγαπημένες πόλεις ανά την Ελλάδα είναι το Ρέθυμνο. Όμως, το Ηράκλειο θεωρητικά είναι ο τόπος που σφίζει από ζωή, από οικονομική ανάπτυξη. Είναι το κέντρο της Κρήτης. Το κέντρο. Ναι. Δίνεις μια εξήγηση γιατί οι μουσικές σκηνές, με εξαίρεση το Μήλο, δεν ανθίζουν? Υπάρχουν και στο Ρέθυμνο. Πήγα πέρυσι, νομίζω θα πάω και φέτος και στα Χανιά. Πιστεύω ότι στα τουριστικά μέρη, ναι, όπως είναι πλέον ολόκληρη η Κρήτη, η παραλιακή Κρήτη, η Νότια Βόρεια, έχει παίξει πολύ ρόλο ο ψευτομοντερνισμός λόγω του τουρισμού και της τηλεόρασης πάλι. Λίγο προπολή πρέπει να είμαστε στα πράγματα, να βλέπουμε μεσημεριανές εκπομπές αθηναϊκές, να τις μιμούμαστε για να είμαστε μοντέρνοι, γιατί τώρα πια έχουμε και ξένους ανθρώπους που έρχονται, τουρίστες από όλο τον κόσμο, να δείξουμε και εμείς ότι είμαστε Ευρωπαίοι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Χάνει την ταυτότητά της σιγά σιγά η Κρήτη. Την ταυτότητά της θα τη βρεις μόνο σε κάτι ψηλά βουνά, στα Λευκά Όρη, στο Ψιλορίτινο. Όλα αυτά σε μια περίοδο που λέμε ότι είναι γενικευμένη κρίση. Καταρχήν να σε ρωτήσω, σε αυτή την περίοδο της κρίσης, η κρίση παράγει πολιτισμό? Η ανάγκη παράγει πολιτισμό. Όταν εφησυχάζεις σε μια κοινωνία η οποία δεν δημιουργεί ανάγκες φυσικές, τότε επιδίδεσαι στο να κυνηγάς και να δημιουργείς και εσύ ανάγκες από αυτές που ίδιες σου δημιουργούν. Δηλαδή, όταν το όνειρό σου είναι να πάρεις ένα αυτοκίνητο με λίγα κυβικά περισσότερα και λίγα άλογα περισσότερα, ή το να προσθέσεις 2 μέτρα στο εξοχικό σου κλπ, τότε αυτό είναι, ξέρεις, είναι τα σκαλοπάτια του συστήματος που ζούμε, του καπιταλισμού, και εκεί εφησυχάζουμε και κοιμίζουμε τις ανθρώπινες ανάγκες, με αποτέλεσμα να είναι ψυχολογικό το πρόβλημα. Να γεμίζουν τα ψυχίατρια, να γίνονται πλούσιοι ψυχίατροι, να πουλάνε πάρα πολλά τα ψυχοφάρμακα και δεν τα αρνούμε. Και εγώ έχω πάρει πολλές φορές από τις πίεσεις κλπ. Και βλέπεις ότι χάνουμε την ανθρωπιά μας, έτσι. Γινόμαστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πιόνια, τα οποία ανεβαίνουμε ένα κοινωνικό σκαλοπάτι της κοινωνικής αναγνώρισης στην κλίμακα των αναγνωρίσεων, και νομίζουμε ότι κάτι έγινε. Δηλαδή, ένα στέλεχος μιας εταιρείας έγινε πιο ανώτερο στέλεχος της ίδιας εταιρείας. Τότε νομίζει δηλαδή ότι είναι ευτυχής. Δεν είναι έτσι. Είναι ψέμα. Η αλήθεια είναι αλλού. Έχεις πει κάποτε ότι σήμερα μπορεί να πληρώνεται το αξίωμα 10 λεπτά δημοσιότητας στην τηλεόραση. Το έχω τραγουδήσει κιόλας. Το ερώτημα είναι όμως. 5 λεπτά και διάσημο, κάντε με επιτόπου. Το ερώτημα έχεις πει όμως είναι αυτά τα 10 λεπτά, πόσο πολλοί κόσμος αγαπάει, όχι πολλοί κόσμος σε γνωρίζει ή σε αναγνωρίζει. Μα δεν μιλάω για τη δική μου την περίπτωση. Εγώ πηγαίνω σπάνια στην τηλεόραση έχοντας να πω κάποια πράγματα σε αληθινό αποδέκτη, ενώ σε οποιαδήποτε εκπομπή, σε οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Δεν πάω. Όπως και μαζί, ξέρεις, δεν έχω εμφανιστεί άλλη φορά. Ελάχιστες των περιπτώσεων. Καταρχήν πηγαίνω για να γνωστοποιήσω κάποια δουλειά που θα έχω να κάνω, είτε αφορά εμφανίσεις, είτε αφορά κάποια δισκογραφία. Και μόνο για γνωστοποίηση δηλαδή της δουλειάς μου. Και από την άλλη μεριά, όταν πρόκειται για μια έτσι κοινωνικού περιεχομένου συζήτηση, μπορεί να λάβω μέρος. Αλλά σπάνια συμβαίνει αυτό. Είναι επιλογή. Το τραγούδι μουσική περνά κρίση, λέμε γενικευμένη κρίση. Το τραγούδι μουσική περνούν κρίση? Όχι, δεν περνάει. Κρίση περνάει το βιομηχανοποιημένο τραγούδι. Εκείνο δηλαδή οι βιομηχανίες του τραγουδιού. Που τα σουξέ πια δεν υπάρχουν. Τα συνήθισε ο κόσμος, τα ξέρασε, βρε παιδί μου. Δηλαδή, τόση ευκολία, τόσο στοιχοπλοκή αυτινή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ημερολογίου, ούτε καν. Είναι σαν να τα ξέρει πια. Δεν είναι τίποτα. Και αυτό έκανε τον κύκλο του. Με αποτέλεσμα να ανθίζουν οι μουσικές σκηνές. Εδώ και μερικά χρόνια, όπως το είχα πει.
παράδειγμα τα, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω τώρα ρε παιδί μου, τα διασκεδασάδικα απλώς της Αθήνας, τα μπουζούκια, τα αυτά, δεν ξέρω, είναι σχεδόν άδεια. Αντίθετα, οι μουσικές σκηνές είναι γεμάτες. Μένω στον καμβά της κρίσης. Τα γαρδενάδικα, να τα λέγαμε. Τα γαρδενάδικα. Μένω στον καμβά της κρίσης, αλλά μένω στο χώρο σου, όχι τυχαία. Μήπως ακριβώς επειδή περνούμε κρίση, η κοινωνικοποίηση είναι πιο άμεση και επανέρχεται αυτό που λέμε τραγούδι και μουσική με κοινωνικό προβληματισμό, ναι, με πολιτικό άξονα. Το είπαμε αυτό λίγο πριν, έτσι συμβαίνει. Στα δύσκολα λοιπόν τα αλήθινα της ψυχής, όταν η φτώχεια είναι πολύ ορατή πια, έχει να κάνει με ότι δεν συντίζονται καλά οι άνθρωποι πλέον. Δηλαδή προσέχουν τι θα φάνε, γιατί είναι ακριβά, ακόμα και το φαγητό. Εκεί λοιπόν αρχίζει και σου χτυπάει την πόρτα η ανάγκη για οργάνωση και αγώνα. Το θέμα είναι βέβαια ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Θα πρέπει και τα κόμματα να έχουν μια τέτοια θέση ανάλογη, ούτως ώστε όχι να οδηγήσουν τους ανθρώπους, να οδηγηθούν από τους ανθρώπους, να είναι στήριγμά τους στις κινητοποιήσεις, στις απεργίες, στις καταλήψεις των νέων παιδιών. Και ο ρόλος του καλλιτέχνη, ο ρόλος του τραγουδοποιού σε μια τέτοια περίοδο? Ο ρόλος του καλλιτέχνη έτσι και αλλιώς είναι πάντα ο ίδιος σε όλες τις περιόδους. Ασχολείται με πράγματα της ψυχής και ψυχαγωγία λέγεται αυτό, διαφοροποιώ τη θέση μου από την διασκέδαση. Είναι άγχος σημαίνει οδηγό από την ψυχή. Σε αυτό το χώρο προσπαθώ να είμαι, προσπαθώντας να καλύψω τη δική μου ψυχαγωγία, ανάγκη για ψυχαγωγία καταρχήν. Δεν το κάνω για τους άλλους, δεν πουλάω κανένα δασκαλιλίκι. Δική μου ανάγκη είναι να βρίσκω πράγματα και να εκφράζομαι μέσα από αυτά. Έχω ανάγκη μια σου λέξη, μια αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει από θανάσιμες αγάπες. Έχω ανάγκη να βουλιάξω μέσα στο πιο βαθύ σου βλέμμα, απ' την αλήθεια να τρομάξω και να φουτέρω σ' ένα ψέμα. Έχω ανάγκη να σου δείξω πως είμαι πλέον ο παδός σου, με την παλάμη μου να αγγίξω το πυρετό στο μέτωπο σου. Έχω ανάγκη να σε νιώσω σαν μια προσωπική μου νίκη, με πόσα βράδια να πληρώσω τη μοναξιά που μου ανήκει. Σακατεμένο βράδυ, μόνο τα μάτια σου θυμάμαι, δυο φλόγες μέσα στο σκοτάδι, στο σκοτάδι. Μια κρύα νύχτα του Σεπτέμβρη, πόσο θυμάμαι με πονάει, έχουν περάσει τόσα χρόνια, μ' αυτή η αγάπη ποτέ σου. Έχω ανάγκη να φωνάξω. Σ' όποια αγκαλιά και να κοιμάσαι, εγώ μαζί σου θα ξυπνάω. Την πιο γλυκιά σου απουσία, έχω ανάγκη να αγαπάω. Και αξίζει να εκφράζεσαι σήμερα μέσα από το χώρο του CD. Δηλαδή υπάρχει λόγος πια να γράφεται? Θα προτιμούσα να υπάρχει άλλος τρόπος, αλλά δεν υπάρχει.
Ναι, αλλά θα σας πω εγώ τώρα έτσι πολύ απλά ότι μπορώ να μπω στον υπολογιστή μου και να κατεβάσω αυτό που εσείς έχετε στο CD. Μπορώ και να το αναπαράγω και πάει λέγοντας. Ναι. Άρα, η δισκογραφία αυτή καθεαυτή πια έχει ευτελιστεί. Δεν ισχύει. Και αυτό ήταν λογικό. Από τη στιγμή που έχουν βγει η επιστήμη, έχει φτιάξει τέτοια μηχανήματα ηχογράφησης χωρίς την παραμικρή αλλίωση, είναι λογικό. Γιατί ο άλλος να πάει να το αγοράσει, δηλαδή το αντιγράφει και είναι μια χαρά. Mm-hmm. Όμως το τραγούδι δεν πεθαίνει επειδή η δισκογραφία δεν πάει καλά. Το τραγούδι για μένα είναι το ζωντανό τραγούδι. Είναι ζωντανές εμφανίσεις. Και εκεί θα δικαιωθούν στο τέλος οι αληθινοί τραγουδιστές από τους μαϊμού τραγουδιστές. Βλέπω ότι επιμένεις πολύ σε αυτό. Ωστόσο, οφείλω να σε ρωτήσω. Είναι μια εποχή που αυτό που κάποτε συζητάγατε εσείς, οι τραγουδιστές, τραγουδοποιοί, οι καλλιτέχνες, πνευματικό δικαίωμα, ναι, χάνεται. Ναι, χάνεται, γιατί θα έπρεπε με βάση την τεχνολογία, ακόμα και όταν κατεβάζεις, ξέρω εγώ, από το διαδίκτυο, να υπάρχει ένα αντίτιμο. Να σου πω κάτι, όχι για τον τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής πληρώνεται από τις εμφανίσεις του. Για τους δημιουργούς που πεθαίνουν στην ψάθα. Mm-hmm. Άρα μου λες, δεν βλέπεις κρίση στο τραγούδι, δεν βλέπεις κρίση στα μουσικά πράγματα. Αντιθέτως, βλέπεις ότι οι μικρές οάσεις σιγά σιγά ενοποιούνται. Γιατί όμως το τραγούδι στις μέρες μας δεν φαίνεται να σηματοδοτεί κάποια πράγματα στη συλλογικότητα της κοινωνίας? Σηματοδοτεί και συντελείται. Και είναι μέσα στις μουσικές σκηνές και στους μουσικούς χώρους. Απλώς, επειδή μάθαμε πια να ενημερωνόμαστε αποκλειστικά και μόνο την τηλεόραση, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και δεν μιλάω για μένα, μιλάω για τους πολίτες. Mm-hmm. Είναι εύκολο να αποστείς πια το μέσο? Όχι, που είναι λέγεται τηλεόραση. Είναι τόσο τεράστιο αυτό το μέσο, δηλαδή. Είναι το καταλύτης. Τα σκεπάζει όλα. Είναι φοβερό, δηλαδή. Και εν τω μεταξύ είναι ό,τι χειρότερο, γιατί κατεβάζει το πνευματικό επίπεδο. Δημιουργεί ανθρώπους με ανάγκες πολύ φτηνές, mm-hmm, χωρίς καθόλου απαιτήσεις, ξέρω εγώ, αξιοκρατικές όσον αφορά κριτήρια τέχνης κλπ. Λέω και μεγάλες κουβέντες τώρα, θα μου πεις. Αλλά όσο πιο πολύ κατεβαίνει ο πύχης, τόσο σε πιο πολύ ηλίθιους θα αναφέρεται. Και θέλει τον πολίτη ηλίθιο, μη σκεπτόμενο. Γιατί είναι ο πιο εύκολος καταναλωτής των προϊόντων του συστήματος. Mm-hmm. Όσο πιο ηλίθιος είσαι, τόσο πιο εύκολα αγοράζει αυτά που σου διαφημίζουν. Τι να κάνω. Μια φωνή, ένα στίχος μπορεί να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο της ηλιθιότητας? Όχι. Όχι. Δεν μπορεί να το κάνει. Απλώς μπορεί να βοηθήσει και να δώσει κουράγιο σε εκείνους που ήδη αγωνίζονται γι' αυτό. Τι σημαίνει σήμερα αγώνας μέσα από τα μουσικά πράγματα, κατά τη γνώμη σου? Δεν ξέρω τι σημαίνει. Εγώ δεν κάνω κανέναν αγώνα. Προσπαθώ να καλύψω την αισθητική μου και τις ανάγκες μου για έκφραση. Ναι, αλλά όποιος πει ότι κάνει αγώνα, ξέρω εγώ, δίνει τον αγώνα του, είναι ψεύτης. Στην τέχνη δεν υπάρχει αγώνας. Δεν υπάρχει αγώνας. Δημιουργία υπάρχει. Δημιουργία. Ναι. Ναι, αλλά αν δεχτώ το δικό σου μότο. Ο αγώνας γίνεται σε άλλα επίπεδα, όχι στην τέχνη. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να ασχολείται με τα κοινά, να μην είναι ιδιώτης και να προσφέρει σε άλλα επίπεδα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως θυμάμαι για παράδειγμα στη δισκογραφία τα αγροτικά. Ναι. Έτσι, χρόνια, ακόμη και στις μέρες μας, συμβόλιζαν τον αγώνα των αγροτών. Κάθε κινητοποίηση. Συμβόλιζαν, αλλά δεν έκανα ούτε εγώ αγώνα ούτε ο Μπακαλάκος. Ναι. Απλώς τα γράψα. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Στις μέρες μας ξέρεις ότι είχε αλλάξει και ο όρος αγρότης. Ακριβώς. Το αντίστοιχο. Βιομηχανικός εργάτης. Εργάτης γης. Γιατί δεν γράφονται τραγούδια κατά τη στοιχεία σε αυτή την περίοδο, σε αυτό το στυλ? Ή νομίζεις ότι περάσαμε από αυτή την εποχή πια? Κοίταξε, εγώ ήθελα να σου συμπληρώσω κάτι άλλο όταν μιλάμε για την τέχνη. Η τέχνη έτσι κι αλλιώς εξημερώνει τα ήθη. Η τέχνη έτσι κι αλλιώς εκπολιτίζει. Ανεξάρτητα σε ποιο είδος είναι καταχωρημένη, που εγώ διαφωνώ με τις καταχωρήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει και μουσική χωρίς καν στίχο. Δεν μπορούμε να με τη δεχτούμε. Αγαλιάζει η ψυχή μας. Είναι έργο τέχνης. Άρα τι κάνει? Με καλλιεργεί. Με κάνει πολιτισμένο άνθρωπο. Και ο πολιτισμένος άνθρωπος δεν θα πάρει ποτέ αρνητική θέση απέναντι στις βολές του τωρινού συστήματος. Δηλαδή, mm-hmm, καλλιεργημένος άνθρωπος δεν πάει να πάρει ένα όπλο, πάει να σκοτώσει έναν άλλο άνθρωπο. Δεν πάει στον πόλεμο. Γιατί ξέρει για ποιο λόγο έχει στηθεί αυτός ο πόλεμος. Και ποιανού πόλεμος είναι? Οποιοδήποτε άλλο εκτός από του εαυτού του. Mm-hmm. Πώς πάνε οι Αμερικάνοι πολίτες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ιράν, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν? Τους είπαν ότι απειλούνται από αυτούς. Αλλά πώς το πίστεψαν?
τους έχουν αποβλακώσει. Και πιστεύουν ότι τους έκανε επίθεση στην Αμερική αυτές τις χώρες. Αυτές τις χώρες όμως τι, τυχαίνει να έχουν και πετρέλαια. Τυχαίνει να πυρπολούνται κιόλας από τους Αμερικάνους. Τυχαίνει να τους παίρνουν τα πετρέλαια. Τυχαίνει μετά να πάνε να τους φτιάξουν με δικά τους ωφέλη τις καταστροφές που ήδη τις δημιούργησαν. Mm-hmm. Ξαναχτίζουν με αμερικάνικα κεφάλαια οι πόλεις που γκρεμίζονται. Λοιπόν, το Ιωνίων Ολοφάνερο το παιχνίδι. Πες μου, στις μέρες μας, γιατί δεν γράφονται τέτοια τραγούδια εξεγερτικά, κατά τη γνώμη σου? Γράφονται. Γράφονται. Να ακούσετε αρκετούς πιτσιρικάδες που ραπάρουν. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί εκεί να υπάρχει έλλειψη της μουσικής, αλλά η στιχουργική της είναι αριστουργηματική. Πολύ καλή. Με τούτο εδώ το τραγούδι θέλω να σας ευχηθώ. Τούτο το χειμώνα που τελικά θα έρθει, πιστέψτε με, και θα είναι πολύ άγριος, να έχετε όσο περισσότερες αγκαλιές γίνεται. Πάλι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουμε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουμε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται. Να κοιμηθούν, να μπερδευτούν και στον φιλιό τη μουσική ρυθμό να. Να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή. Να είναι η. Ωρε 40 χρόνια εφηβός κοντά μισόν αιώνα. Το καλοκαίρι άσπριζα, μαύριζα το χειμώνα. 40 χρόνια νόρημος, ξεφτύλας Δον Κιχώτης. 40 χρόνια κόμενος, 40 χρόνια πότης. Γεννήθηκα σε ένα χωριό, Τετάρτη μεσημέρι. Γιατρός δεν με ξεπέταξε, μα μια σμαμή στο χέρι. Οι συγγενείς μαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι. Πώς είναι? Νάνι, νάνι, το παιδί μας νάνι. Νάνι, νάνι, και πάει γυλά. Έτσι με κοιμίζανε. Νάνι, νάνι, στην πόλη τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάει γυλά. Πού τα? Τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα. Τέτονα τη σφεντόνα μου σημάδευα αεροπλάνα. Και πάνω στο καλύτερο με ξύπναγαν με βία. Για να μ' αποκοιμήσουνε δασκάλοι στα θρανία. Και όλα τα θυμόμουνα κι είχα μυαλό ξουράθι. Να μεγαλώσω ξέχασα και έμεινα στο ράφι. Έτσι για πάντα κράτησα την παιδική μου εικόνα. Εκείνου το ανιτάμπουρα που κράταγε σφεντόνα. Πίπια του παίρνεις τα παιδιά. Έλα πάρε και του το μικρό μικρό σου το γασό. Άρχοντα φερεμούντα πάρε τη σφεντόνα του φρόνιμο κάνε μου το. Oh!
φιλεγνώριμε συμμαθητή θαμώνα. Μαζί μου απόψε έφερα εκείνη τη σφεντόνα. Μη πάει ο νου σου στο κακό, πουλιά δεν θα χτυπήσω. Με κότσιφες και πέρδικες τι έχω να χωρίσω. Τα παιδικά μας όνειρα θα σας εξφενδονήσω. Με χρώματα και μουσικές θα σας τα τραγουδήσω. Παλιέ μου φίλε γνώριμε, συμμαθητή θα μόνα. Απόψε που βρεθήκαμε σας δίνω τη σφεντόνα. Πώς βλέπεις την κατάσταση στην Ελλάδα? Ξέρω ότι δεν είσαι από τους καλλιτέχνες που μας πούν τα λόγια. Η Ελλάδα επιμένει να γίνει Ευρώπη και λέμε στον δρόμο άντε ρε, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να γίνουμε Ευρώπη. Πιστεύω ότι αν κάποιος Έλληνας από αυτούς που λέει, ένας ταξιτζής, πότε θα γίνουμε Ευρώπη, αν πήγαινε και δούλευε ταξί έξω, θα γύριζε πολύ γρήγορα στην Ελλάδα. Θα ζούσε μέσα στην ανία, θα ήταν ένα νούμερο, με αριθμό στην πλάτη δηλαδή, και τίποτα άλλο. Δεν θα υπήρχε ο αυθερμητισμός, δεν θα υπήρχε η καλημέρα στο ταξί του, δεν θα υπήρχε ένα νέκροτο, δεν θα υπήρχε τίποτα. Mm-hmm. Να τη βράσω την Ευρώπη. Εκτρέφει στρατιώτες της εργασίας. Δεν είναι λίγο αφοριστικό, θα σου πει κάποιος να λες να τη βράσω την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη έχει αυτό που περιγράφεις. Αλλά έχει το οικονομικό σύστημα της Ευρώπης, τι δηλαδή. Να τώρα μας κάνουν έλεγχο. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν κυβερνάει η Ελλάδα. Κυβερνάνε τα κεφάλαια της Ευρώπης. Δεν μιλάει για τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί ποτέ δεν κυβερνούσαν. Απλώς εκτελούσαν. Και η Ευρώπη που λένε των μεγάλων ανθρωπιστικών ιδεών, του ουμανισμού. Όχι, αυτό είναι κατασκευασμένο. Είναι τα παλιά τσάγια των κυριών των πλουσίων. Που έκαναν τσάγια για τα φτωχά παιδάκια. Mm-hmm. Να κάνουμε και μια συναυλία τώρα για τα φτωχά παιδιά της Ελβετίας, να ησυχάσουμε. Πες μου κάτι, είσαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η Ελλάδα πατάει πιο γερά σε αυτό που λέμε ανατολική νοοτροπία? Ναι. Γιατί με την τουρκοκρατία εδώ πέρα μπλέχθηκαν πάρα πολλά στοιχεία. Συγχρόνως κρατούμε και την αρχαία Ελλάδα που είναι δυτικού τύπου. Έγινε και αυτό, αν πάρεις την ελληνική ιστορία θα δεις ότι πραγματικά είμαστε ένα μείγμα, βρε παιδί μου, από Ανατολή και Δύση. Mm-hmm. Έτσι είναι. Mm-hmm. Με πολλή φιλοσοφία από το αρχαίο παρελθόν, με πολλούς αγώνες στο πιο νέο παρελθόν, και τώρα, εν πάση περιπτώσει, μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, χάνουμε και τις δύο ταυτότητες, και της Ανατολής και της Δύσης. Πάμε σε ομογενοποίηση γενικώς, βλέπεις? Εννοείται. Mm-hmm. Εννοείται. Και κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι το στοιχείο που... Κοίταξε να δεις, ναι, τώρα, δηλαδή, ας πούμε, οι Αμερικάνοι και, και όλα τα εξελιγμένα οικονομικά κράτη την ξέρουν την Coca-Cola. Την έχουν πιει. Μπορεί και να την βαρέθηκαν. Η παραγωγή της Coca-Cola όμως έχει πλεόνασμα. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να τη στείλουν στην Αφρική και στην Ασία. Ναι, αλλά η Αφρική και η Ασία δεν έχει λεφτά να αγοράσει την Coca-Cola. Τους δίνουμε ελάχιστα λεφτά. Με επενδύσεις. Εκεί λέει θα κάνουμε επενδύσεις στην Αφρική. Αφού τους πήρανε τη γη, θα κάνουν εργοστάσια, θα δουλεύουν οι Αφρικανοί στην Coca-Cola και θα παίρνουν τόσο, ούτως ώστε να αγοράζουν μία Coca-Cola. Δεν είναι ολοφάνερο. Mm-hmm. Η Ελλάδα, κατά τη γνώμη σου, μέσα σε όλο αυτό το γίγνεσθε, πρέπει να κάνει τι? Να πατάει σε πιο ανατολική κοινωνία? Η Ελλάδα ανατροπία πρέπει να κάνει, ναι, το εξής. Ό,τι κάνουν όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταλάβει τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Αυτοί οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται όπου, όπου κάνει συμβούλιο το G8 ή το G20 ή οτιδήποτε άλλο, να υπάρχουν διαμαρτυρίες. Θα ξαναναφέρω το Σιάτλ, τη Θεσσαλονίκη, τη Γένοβα. Έτσι, αυτές οι αντιστάσεις παγκόσμιες πρέπει να γίνουν πολύ μεγαλύτερες. Μόνο με παγκόσμια αντίσταση πια λύνεται το πρόβλημα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει εδώ πέρα μόνη τη σοσιαλισμό. Θα την πνίξουν αμέσως. Απλώς τις λέξεις δανείζονται. Mm-hmm. Η παγκοσμιοποίηση, φαντάζομαι, τη λες με τους όρους οικονομικούς, έτσι? Ακριβώς. Γιατί η μουσική είναι παγκόσμια, ναι, για, ναι, παράδειγμα, ναι, ναι, γλώσσα. Ναι, 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 ναι. Και παγκόσμια. Αλλά παγκοσμιοποιείται όμως και, και η βιομηχανοποιημένη μουσική. Mm-hmm. Βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τα φεστιβάλ της, με τη Eurovision, με αυτά και τέτοια, πώς προωθεί τραγούδια τα οποία είναι όλα ίδια μεταξύ τους. Δεν έχει κανένα ταυτότητα. Τα έχουν κόψει ήδη. Προτάσεις είχαν γίνει, αλλά τα έχουν κόψει.
και ζητούν. Τώρα σου λέει διεθνή αγορά. Μα δεν μπορεί να πουλήσει η αιγυπτιακή μουσική στη Σουηδία. Ενώ τούτο εδώ το κατασκεύασμα που αφορά όλη την Ηφίλιο, γι' αυτό λοιπόν το κάνανε όλοι οι ίδιοι οι εταιρείες. Κατάλαβες. Μπας και βγάλουν καμία παγκόσμια επιτυχία. Στο πύλιο στην Αργαλαστή πιάσαν το λιόντα το ληστή. Που είχε τα χέρια τέσσερα, τα πόδια δεκατέσσερα, και βλέπε κι απ' την πλάτη με ένα μεγάλο μάτι. Και βλέπε κι απ' την πλάτη. Είχε κάνει φωνικά ούτε χρωστούσε δανεικά. Μόνο από αυτό το μάτι του, το πίσω από την πλάτη του, τήραε τον αγάτο ψεύτη, το κοτσάβασι το κλέφτη. Τήραε τον αγάτο ψεύτη, τσαβάσει το κλέφτη. Λέμε στην πατρίδα μας ότι ο πολιτισμός είναι ένα από τα δύο προϊόντα, δεν ξέρω αν σας αρέσει η έκφραση αυτή, που εν πάση περιπτώσει δύο από τις παραγόμενες αξίες που ενδεχομένως μπορούμε και να την εξάγουμε. Ναι, έχει γίνει στο παρελθόν. Έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά όλο αυτό το συνοθήλευμα που παίρνει πολλές φορές και την κρατική, την επίσημη μορφή γύρω από τον πολιτισμό, πώς το βρίσκεις? Δηλαδή, πολιτισμός είναι ο επιχορηγούμενος απλά καλλιτέχνης? Όχι. Πιστεύω καταρχήν ότι καμία δουλειά δεν έχει, παράδειγμα η ΕΡΤ, με τα λεφτά, τα δύσκολα λεφτά που βγαίνουν με αίμα του πολίτη που τα παίρνει, να πάει να χαλάει τόσα λεφτά για αυτά τα πανηγύρια των εταιριών. Για την Eurovision μιλάω. Τι δουλειά έχουν αυτά να πάνε αυτά τα εκατομμύρια εκεί? Και ποιον αντιπροσωπεύουν αυτά? Και τι θα πει η Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι αυτό? Όχι, δεν είναι αυτό η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μέσα στους δρόμους, μέσα στη λάσπη. Και προσπαθεί να ορθοποδήσει. Αν σου ζητάγαν για ένα μήνα να είσαι στο Υπουργείο Πολιτισμού και να δώσεις άξονες, δεν μπορεί να κάνεις τα πάντα, να δώσεις άξονες, πού θα έστρεφες το καράβι αυτό? Δεν θα μπορούσαν να μου το ζητήσουν, γιατί δεν θα πήγαινα. Γιατί με αυτό το σύστημα που ζούμε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Για να βγάλεις ένα κονδύλιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φτιάξεις σχολεία στα παιδιά με πολλά μουσικά όργανα. Έχεις δει κανένα σχολείο να έχει μουσικό όργανο? Και ιδίως τα καλλιτεχνικά. Θα πούνε δεν έχουμε κονδύλιο. Τότε χέστε με τι πολιτισμό, για τι πολιτισμό μιλάτε? Η παιδεία αρχίζει από έμβριο, από την πιαγωγείο. Έχουμε πάρει τα μαθήματα για τη μουσική στα σχολεία. Να μάθουν το πεντάγραμμο, το οποίο δεν τους αφορά και όλοι το ξεχνάνε μετά, γιατί δεν θα γίνει μουσική. Μα ούτως ή άλλως η ίδια εκπαίδευση δεν έχει χάσει το νόημά της. Δεν υπάρχει δημιουργικότητα. Όχι, δεν υπάρχει. Βασίλη, εδώ και μερικούς μήνες, ελάχιστο χρονικό διάστημα, ζούμε σε μια, λέμε, νέα πολιτική κατάσταση. Άλλαξε η κυβέρνηση. Και ο Μανολιός επίσης. Τα ρούχα όμως. Τι μωρέ, αφού σου λέω τώρα, δεν υπάρχουν πολιτικοί. Μην προσωποποιούμε. Τώρα να, Μπακογιάννη παράδειγμα Σαμαράς. Ναι. Και αφορά και την Κρήτη, μια και Μπακογιάννη είναι από εδώ πέρα και το πήρατε πολύ ζεστά. Αδιάφορο με αφήνει αυτό εμένα. Είναι οι ιδέες. Είναι οι αρχές. Δεν είναι τα πρόσωπα. Τι θα κάνει, ήταν ο Καραμαλής προηγουμένως. Χρεωμένος στην Ευρώπη ήταν. Είναι ο Παπανδρέος σήμερα. Χρεωμένος στην Ευρώπη. Ο Σαμαράς είναι τώρα αύριο. Και αυτοί χρεωμένοι θα είναι. Αισθάνεσαι κάπως? Δηλαδή, ναι, εσύ είδες καμιά διαφορά? Γιατί υποτίθεται το ένα είναι καπιταλιστικό σύστημα, αυτό που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία, ελεύθερη αγορά. Ο σοσιαλισμός υποτίθεται ότι είναι σοσιαλισμός, που σημαίνει κρατικοποίηση. Έτσι,
Επίσης, στο σχεδιασμό αποκρατικοποιούνται πράγματα, όχι κρατικοποιούν. Επειδή όμως εσύ... Μόνο η Αμερική, ναι, στην κρίση δανείστηκε λίγο σοσιαλισμό. Κρατικοποιώντας. Κρατικοποιώντας, ακριβώς. Επειδή όμως με τριγκάρεις λίγο, είπες για τη συμπατριώτη σώμα στην τώρα. Για τον συμπατριώτη σου που είναι αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία τώρα, τον Σαμαρά. Συμπαθέστατη είναι και οι δύο, παιδί. Ναι. Αλλά σου λέω, δεν με αφορά αυτό. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, είτε ήταν ο ένας είτε οι άλλοι. Ή οι άλλοι ή ο άλλος. Το θέμα είναι τι πρεσβεύουν. Είμαστε σε ελεύθερη αγορά πρεσβεύουν. Είμαστε σε ένα ελεύθερη αγορά. Σε ένα... Και τι παράγουμε εδώ στην ελεύθερη αγορά. Αφού τα πουλήσαμε όλα. Όλες τις κερδοφόρες επιχειρήσεις μας, ΟΤΕ, Ολυμπιακή, ΔΕΗ, ΕΙΔΑΠ, όλα τα έχουμε δώσει. Το ΙΚΑ, ό,τι ήταν προσοδοφόρο, τα πουλήσαμε. Αλλιώς δεν τα αγοράζανε κιόλας. Mm-hmm. Είναι σαν πιο κάραβο, πιστεύεις? Τελείως. Το σύστημα. Αλλά όχι συναισθηματικό που είναι το δικό μου. Mm-hmm. Το σαν πιο κάραβο. Να φύγουμε. Αντί να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Είναι σαν πιο κάραβο που βουλιάζει άφτανδρο. Έχεις πει όμως και κάτι άλλο, έχεις τραγουδήσει και κάτι άλλο, ότι όλα είναι από χέρι καμένα και τα σπίρτα μας βρεγμένα. Βρεγμένα, δεν μπορούμε να ανάψουμε τη φωτιά. Δεν μπορούμε να ανάψουμε τη φωτιά. Εδώ τώρα πάμε στην ευθύνη. Σκοταδισμός. Και ο μέσος άνθρωπος δεν ευθύνεται για αυτό το σκοταδισμό, σου πει κάποιος, απαλλάσσεται. Πες μου κάτι, ένας άνθρωπος για να τα βγάλει πέρα δουλεύει σε μία δουλειά, ακόμα και δύο, ακόμα και η γυναίκα του. Είναι όλη τη μέρα ή στο δρόμο κυνηγώντας να πάει στη δουλειά και γυρίζει σπίτι πτώμα να πει μια καλησπέρα στο παιδί του λίγο πριν κοιμηθεί. Πού να προλάβει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Θα σου πει κάποιος όμως να προλάβει. Ότι και η δεκαετία του 60. Εδώ είναι θέμα βιοποριστικό πια. Και δεν έχει την πολυτέλεια δηλαδή. Και η δεκαετία του 60 συνέβαιναν αυτά, θα σου πει κάποιος, αλλά ο κόσμος, ο ίδιος αυτός ο κόσμος έβγαινε στον δρόμο διεκδικώντας. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Έτσι, μπράβο. Δεν συμβαίνει γιατί τότε η τηλεόραση ήταν πολύ λιγότερης και μικρότερης επιρροής. Ή και καθόλου. Σήμερα του στάζει. Έχεις σκεφτεί πόσα τυχερά παιχνίδια είναι? Έχεις σκεφτεί ότι κλείσανε τα φρουτάκια από τα μαγαζάκια, τα κακόμοιρα κλπ. Και τα κάνανε νόμιμο τζόγο. Δηλαδή τζογάρεις όσο περισσότερο μπορείς, αλλά στο δικό μας το μαγαζί. Όχι στη γειτονιά σου, στο μπακάλι σου, στο καφενείο. Να στα πάρουμε και αυτά. Επειδή επιμένεις, θεωρείς ότι ζούμε δηλαδή μια περίοδο τηλεοπτικής δημοκρατίας, εντός εισαγωγικών η λέξη. Σκατά δημοκρατίας. Είπα εντός εισαγωγικών η λέξη, εσύ το είπες πιο χύμα, πιο κομψά. Σωστά. Που σημαίνει τι, πώς επανερχόμαστε στους κανόνες ενός παιχνιδιού, εν πάση περιπτώσει. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Όταν σφίξει περισσότερο το ζωνάρι, τότε θα αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης ότι κάτι πρέπει να κάνει και για τον εαυτό του. Πολλές φορές συνέβαινε για τον διπλανό του. Τώρα όμως που το νιώθει το ίδιο το πετσί, κάτι θα κάνει, δεν μπορεί. Και είναι η κύκλη που μου είπε στην αρχή. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Αλλά δεν είναι θέμα της Ελλάδας. Είναι θέμα παγκόσμιο. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να γίνει απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, πρέπει να παγκοσμιοποιηθούν και τα κινήματα. Εδώ τώρα, ποια είναι η ευθύνη του καλλιτέχνη σε αυτό που λες, παγκοσμιοποίηση των κινημάτων? Η ευθύνη του καλλιτέχνη, όπως είπα και προηγουμένως, είναι να δίνει στον κόσμο πολύ όμορφο, εμπνευσμένο και υψηλής αισθητικής καλλιτεχνικό έργο. Αυτό κάνει τους ανθρώπους, αυτό το έργο κάνει τους ανθρώπους πιο ευαίσθητους. Mm-hmm. Και με την ευαισθησία θα πάρουν πολύ πιο εύκολα θέση απέναντι στην αδικία. Και ελευθερώνει και τη γνώση. Η γνώση είναι πολύ πιο καθαρή μετά. Βλέπεις τα πράγματα, βλέπεις γιατί γίνονται αυτοί οι πόλεμοι. Βλέπεις γιατί πέφτουν πύργοι. Το τελευταίο μήνα βλέπω μέρα παραμέρα το ίδιο όνειρο. Προχθές ήταν πάλι, θυμόσαστε, έβρεχε ασταμάτητα και ήταν ξημερώματα και ήταν, λέει, έτσι σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες και είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά. Μα δεν σε είχα! Σου μιλούσα προχτές όλη νύχτα και εσύ μ' ακούγες ίσκος κρυφός. Κι όπως μπαίνει η φωνή μες του τρόμου τη σκηνή μου πες σβήσε το φως. Καληνύχτα! Σαν γυαλί μες στο χέρι της πόλης τα φιλιά μου ματώνω που βρω. Τα μεσάνυχτα εγώ σε σκοτώνω και ζω μα από κάπου μακριά η φωνή σου ξανά να μου λέει είμαι εδώ, μα δεν σε βρήκα.
σαν σημειάκι που νικάει. Μαργαρίτα από νέο μ' αγαπάει και με σκορπάει. Και σκιές κοριτσιών σαν και σένα μου γελούν. Όλοι σπάρει να χαράξει τρεις φορές θα παρενιδούν. Δεν υπάρχω, δεν υπάρχω. Στο ηλεκτροφόρο σε σκηνή με το όχι σου καλύχτη σε μια πίστα διανή. Και αυτά τα μάτια που με πάνε στο κενό. Όλη νύχτα τα πληρώνω πριν χαράξεις τα χρωστώ. Δεν υπάρχω. Η συλλογικότητα είναι εύκολο πράγμα να την ξανακατακτήσουμε. Την όχι, έχουμε χάσει. Όχι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά ο υποσυτισμός ενώνει τους ανθρώπους. Και όχι υποσυτισμός ντε και καλά στο φαγητό και υποσυτισμός του πνεύματος κλπ. Δεν μπορεί πια. Πόσο ηλιθιότητα θα κυκλοφορίας. Το θέμα των πόλεων σε έχει απασχολήσει υπό την έννοια τα γκέτο, μες στα γκέτο, οι δύο ή τριών ταχυτήτων πόλης πια. Ναι. Οι πολύ καλοί. Βέβαια, μετανάστες από όλα τα πέρατα της γης πηγαίνουν σε αστικά κέντρα, υποτίθεται που έχουν οικονομικά άνοδο, έχουν λεφτά και προσπαθούν να μπουν μέσα σε αυτά. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπουν, γιατί δεν σε δέχεται το τέτοιο το σύστημα και εκεί αρχίζει και φτιάχνεται το περιθώριο. Το οποίο άλλες φορές διακατέχεται από ιδεολογία, οργανώνεται και αγωνίζεται, και άλλες φορές διακατέχεται από κανιβαλισμό. Όταν δεν υπάρχει ιδεολογία από πίσω. Και βλέπουμε ακραίες καταστάσεις, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν με αγώνα. Μιας και το αναφέρεις, είμαστε στο Δεκέμβριο. Ναι, το ξέρω. Πέρυσι, τέτοια χρονιά, ο Δεκέμβριος ήταν πολύ καυτός. Στην Ελλάδα, όταν αρχίζουμε και κάνουμε πετίους, ξέρεις, το πράγμα αρχίζει σιγά σιγά και απονευρώνεται. Έτσι, μπράβο. Και έχουμε Δεκέμβριο τώρα. Όπως έγινε ο Τσεκεβάρα μπλουζάκια. Κάπως έτσι. Ποια είναι η σκέψη σου ένα χρόνο μετά? Δεν θα μείνω ακριβώς σε αυτό καθε αυτό. Θα μείνω στους συνεχείς αγώνες των νέων παιδιών που δεν βλέπουν μπροστά τους μέλλον, που όλα είναι σκοτεινά, που ξέρουν ότι θα σπουδάζουν 5-10 χρόνια και όπως θα δυσκολεύουν ακόμα και περισσότερα, και όταν θα απολυθούν θα περιμένουν άλλα 10 χρόνια μπας και βρουν μια δουλειά πείνας. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κλοπή, δεν είναι βία του κράτους απέναντι στους νέους? Ο χειρότερος βιασμός είναι αυτός. Στη συνειδήση των νέων παιδιών. Αυτό δικαιολογεί ακόμη και μια εξουσία. Και βέβαια δικαιολογεί. Έκρηξη. Ναι. Έκρηξη. Βεβαίως. Η οποία πιστεύεις ότι θα επανέρχεται πάλι σε κύκλους, θα απονευρώνεται για ένα διάστημα και θα εντείνεται. Θα ήθελα να έχει συνείδηση αυτή η έκρηξη κάθε φορά και να κουβαλάει και ιδεολογία. Θέση και άποψη. Δηλαδή να είναι στοχευμένη, λες, να μην είναι γενικά ένα πλαβαρό πράγμα. Ναι, ναι, ακριβώς. Να μην είναι ομάδες. Σε φοβίζει. Να είναι ομάδες, γιατί ο καθένα εκφράζει το χώρο του, αλλά να υπάρχει σαν συντονιστικό όργανο ένα πράγμα. Αυτό που σου είπα προηγουμένως, προσέγγινα, ας πούμε, ξέρω, δεν έχει που να συνεδριάσει πια το G8. Και είπαν τώρα θα πάνε στο διάστημα, έξω λέει να συνεδριάσουν. Σε φοβίζει μια αντίδραση σε στυλ μπουλουκιού? Ναι, σου είπα. Ότι μπορεί το ίδιο το σύστημα, το δηλαδή. Το είπα προηγουμένως, μπουλικανισμό, αν θυμάσαι. Ναι. Βεβαίως. Είναι η ποδοσφαιροποίηση, η ξεφτυλισμένη, που είναι όλα φτιαγμένα και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το παρακράτος, το οποίο, ξέρω εγώ, θα μπορούσε κάλλιστα, αυτά τα δημιουργεί το κράτος, θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει μια διαδήλωση νέων παιδιών, να βάλει εκεί μέσα μερικούς κουκουλοφόρους, να πετάνε φωτιές να σπάνε και να πούνε μετά, πάλι τα σπάσανε οι μαθητές. Αν δεν είναι έτσι, ποιοι τα σπάνε? Γιατί δεν πιάνουν έναν με κουκούλα, πιάσανε ποτέ κανένα με κουκούλα? Όχι, γιατί από κάτω είναι ο δικός τους αστυνομικός. Πώς θα τον βγάλεις τηλεόραση? Είναι απόλυτο λίγο, θα σου πει κάποιος ακούγοντας. Είναι μόνο ο αστυνομικός, το παρακράτος. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Μα δεν είναι ο αστυνομικός αυτός καθεαυτός. Ναι.
Είναι όλο το παρακράτος, είναι οργανωμένο το παρακράτος. Mm-hmm. Τι έχεις να πεις σε έναν νέο άνθρωπο, έναν 18άρη, ξέρεις πολύ καλά ότι είσαι ο τραγουδιστός 3-4 γενιών. Δεν λέω κάτι για την ηλικία σου, έτσι, με το συμπάθειο, αλλά τι έχεις να πεις σε έναν 18άρη σήμερα, που τον βλέπεις ότι θα έρθει σε μια εμφάνισή σου, σε μια συναυλία σου και θα τα δώσει όλα, ιδίως εκείνα τα τραγούδια που θεωρεί ότι κάνουν και ένα κλικ, ένα πικ. Έχουν κάτι να του πούν για τη ζωή του. Αυτό που περιέγραψε στο αδιέξοδο. Θα του πω χρόνια πολλά στα παιδιά που ονειρεύονται, στα παιδιά που δεν τρώνε τη φόλα, στα παιδιά που τα θέλουν όλα. Αυτό θα του πω. Πώς βλέπεις τα νέα παιδιά εσύ ο ίδιος? Μια χαρά τα βλέπω. Δεν είναι χαμένη γενιά που, όχι, που λένε. Όχι, είναι παραμύθι. Είναι παραμύθι. Είναι παραμύθι. Βεβαίως. Που βολεύει ποιον. Ναι. Που βολεύει, γιατί? Που βολεύει το κράτος. Από τη μία μεριά, όλες οι τάσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι επαναστατικές, οι προοδευτικές, αμαυρώνονται με το παρακράτος που σου είπα προηγουμένως. Και από την άλλη μεριά, τα θέλουν, ξέρω εγώ, τα παιδιά στην παρέλαση, τακτοποιημένα κλπ. Και τέτοια. Δεν είναι λοιπόν ούτε από τη μία ούτε από την άλλη. Τα παιδιά είναι ευαίσθητα, δίνουν τους αγώνες τους, κάνουν τις καταλήψεις τους, έχουν άποψη, δικαιολογία και αν αφαιρέσει τη λάσπη που πέφτει, θα το είναι ολοφάνερο ότι έχουν θέση και άποψη. Για να επιστρέψω λίγο στο Βασίλη Παπακοσταλίνο. Είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου, από την πορεία σου? Όταν συζητάς με τον εαυτό σου, λες ότι αυτό πάνω κάτω που είναι η διαδρομή μου είναι μια καλή διαδρομή, στο δικό σου το καντάρι? Κοίταξε να δεις, καλλιτεχνικά είμαι ευτυχής. Όχι που έχω αυτή την αναγνωρισιμότητα. Είμαι ευτυχής που βρήκα τρόπο να εκφράζω. Είμαι ευτυχής που γνώρισα όλα τα μεγαθύρια των ελληνικών τεχνών και των γραμμάτων. Τα σύγχρονα. Μιλώντας από ποιητές, μιλώντας για Θοδωράκη, για Λοΐζο κλπ. Και είμαι ευγνώμων απέναντι στη ζωή γι' αυτό. Από την άλλη μεριά, σαν ένας καθημερινός πολίτης, ενημερώνομαι. Είμαι ενεργός πολίτης. Και είμαι και ένας καλός οικογενειάρχης. Έχω άποψη για την οικογένεια, για το παιδί. Για παράδειγμα, για δώσουμε ένα παράδειγμα, τα λες έχω άποψη για την οικογένεια, για το παιδί. Για το παιδί. Για το παιδί, ακριβώς. Δηλαδή είσαι ένας καθοδηγητής, έτσι? Όχι. Το βλέπεις? Όχι. Το ανάποδο. Παρακολουθητής της πορείας του παιδιού. Απλώς δώστε τη δυνατότητα να επιλέγει. Υπάρχουν αυτά και αυτά και αυτά. Και ανάπτυξε του τα κριτήρια. Δεν ανοίξει το κεφάλι και βάζεις μέσα κριτήρια. Είναι από το παράδειγμα που παίρνει από σένα τον ίδιο. Mm-hmm. Δημιουργία λοιπόν λες. Ακριβώς. Βασίλη Παπακοσταντίνου, έχεις... Λοιπόν, για παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα. Το παιδί, όπως κάθε παιδί, ακούει τηλεόραση. Ακούει τραγούδια, ακούει ραδιόφωνο, ακούει τραγούδια. Είχε την τύχη όμως το δικό μου το κορίτσι και της Ελένης, γιατί έχουμε ίδια άποψη, να ακούει και κάποια μουσική από το στερεοφωνικό, πολύ διαφορετική από εκείνη που ακούει στην τηλεόραση. Τελικά διάλεξε. Διάλεξε το CD. Άρα μου λες... Και ερευνά τώρα και βρίσκει και δικά του πράγματα, τα οποία είναι πολύ ωραία. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, τι ονειρεύεται? Έχει τραγουδήσει όλους τους μεγάλους. Έχει συναντηθεί με όλους τους μεγάλους, εντός και εκτός Ελλάδας. Τι όνειρα κάνει για τη συνέχεια του? Καταρχήν εκείνο που τρυφερά θέλω να πω είναι, δεν θέλω να χάσω αυτή την επαφή με τον κόσμο, γιατί είναι τρόπος ζωής για μένα. Και αν θα χάσω αυτή την επαφή είναι σαν να χάνεις ζωή. Θέλω να συνεχιστεί αυτό. Θέλω να είμαι δυνατός και σε δράση. Δεν θέλω να αυτοσυνταξιοδοτηθώ. Και δεν θέλω να με συνταξιοδοτήσουν κιόλας οι άνθρωποι που με αγαπάνε. Γι' αυτό θέλω να μην τους λείπω. Βέβαια κάποια στιγμή δεν θα μπορώ να τραγουδάω έτσι. Και γι' αυτό είπα ότι να, θα γράφω τραγούδια να τραγουδάνε άλλοι. Την πας όμως όλο και πιο πίσω αυτή τη στιγμή. Η φωνή σου, αμήτη άλλο, αυτή τη στιγμή η φωνή σου. Εκείνη θα μας οδηγήσει τη χρονολογική συγκυρία. Τι είναι αυτό που την το πάρει τόσο καλά όμως? Δηλαδή όσο περνούν τα χρόνια μάλλον βγάζεις περισσότερο. Αυτό είναι ιατρικό θέμα, δεν ξέρω. Είναι ιατρικό θέμα. Βασίλη Παπακοσταντίνου, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στις σκέψεις σου έχουν περάσει ζητήματα και δεν είναι τέλειο λογικό. Έχεις συμφωνηθεί με αυτό που λένε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα τέλος με το θάνατο? Ναι. Αυτοί οι ίδιοι ναι. Αλλά αυτό που άφησαν δεν τελειώνει ποτέ. Mm-hmm. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που άφησαν. Τι έχει δημιουργήσει αυτό που άφησαν? Ηχεί καλύτερα στις σκέψεις σου, όχι στο αυτί σου, στις σκέψεις σου,
το ότι με ό,τι έχεις δημιουργήσει μέχρι σήμερα, ακόμη όταν, και όταν θα επέλθει το βιολογικό τέλος. Ναι, έχω εμψυχώσει αγώνες παιδιών με τα τραγούδια. Σου είπα, δεν σου μίλησα λοιπόν για τα τραγούδια, σου είπα, να, εμψυχώνονται και αγωνίζονται. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν διονύζεται όλο, είναι ένας κύκλος αυτός που συνεχίζεται. Να σε ρωτήσω κάτι και μη σου φανεί ότι προσπαθώ να πω για αυταρές και εγωκεντρισμό, αλλά αισθάνεσαι ότι όταν θα επέλθει το βιολογικό τέλος, εσείς αυτό που λέμε η λύθη του χρόνου, η σκόνη του χρόνου, έχεις καταφέρει ένα χτύπημα, δηλαδή με κάποιο τρόπο περνάς πιο διαχρονικά και μετά από σένα, μετά την ύπαρξή σου, ή δεν σε απασχολεί αυτό? Θα ήθελα να μείνουν εκείνα τα πράγματα που θα τα έχουν ανάγκη οι άνθρωποι και εκείνα τα τραγούδια που θα νιώθουν ότι βρίσκουν ένα πάγιο. Ένα πάγιο. Ναι. Φτάνουμε προς το τέλος και θέλω να σε ρωτήσω, όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, με ποιο τραγούδι θα τη συντέριαζε? Δεν ξέρω αν σου έρχεται πρόχειρο, αλλά με ποιο τραγούδι θα τη συντέριαζε? Ναι, αυτό το διαχρονικό τραγούδι. Το φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Είναι που όλα τα ετοιμάζουν για μένα και εμένα δεν με ρώτησαν ποτέ. Απλώς μου ανακοινώνουν το μέλλον μου, την τύχη μου, τη ζωή μου. Mm-hmm. Μου το ανακοινώνουν, το έχουν κανονίσει. Και ποια είναι η απάντηση στο φοβάμαι, κατά τη γνώμη σου? Να προσπαθήσω να επιχειρήσω να σας τριμώξω. Ναι. Με τραγούδι. Είναι το κράτα ρε φίλε γερά. Κράτα ρε φίλε γερά. Ναι. Βασίλη Παπακοσταντίνου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη απόψε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια με την παράσταση. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θέλω να τα ξαναπούμε, τα λέμε πολύ καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Κι εγώ ταινία, κι ό,τι ζήσαμε κάθε νύχτα που περνάει πάντα εδώ κι όλο φεύγω πριν μείνουμε μόνο το τέλος εδώ. Ξεχασμένες κι αθέσποτες στου δρόμου τη σκόνη. Σκέψου να ήταν το πάτωμα ασπρόμαλο και να σου το πιόνι. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος πως μοιάζει η σιωπή σαν αγάπη μεγάλη. Thank you.
φεύγω κι όλο φεύγω πριν μείνουμε μόνοι. Το τέλος μη δω.